Κυρία Μπαλού, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σε πρώτη ανάγνωση, έτσι πως τα είδαμε και πριν εδώ και με ειδικούς, με αφοροτεχνικούς, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν κάποια θετικά μέτρα. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Γιατί άλλη μια φορά έχετε παρόμοια στάση ότι εμείς θα καταψηφίσουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση? Δεν βρίσκεται τίποτα θετικό σε αυτά που ακούσαμε χτες? Αυτά που ακούσαμε χτες ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένα και από αυτά που φαίνονται και πίσω από ορισμένες εξαγγελίες που κρύβουν το σύνολο της πολιτικής ή τουλάχιστον προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να το κρύψει. Τι ακούσαμε ουσιαστικά? Ότι παραμένει όλες οι ανατροπές που πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν ακούστηκε τίποτα για τους μισθούς, τίποτα για τις εργασιακές σχέσεις θετικότερο, ναι, τίποτα για τα συγκεκριμένα όμως. Για τους υπουργούς να τοποθετηθούν και να δώσουν ένα στίγμα. Αλλά για τα συγκεκριμένα που ακούσαμε. Όπως για παράδειγμα και για τα συγκεκριμένα. Στον φόρο εστίασης που μας ρωτάνε για επιτρέψτε το φίλι. Δηλαδή, επιτρέψτε μας να δούμε τη συνολική πολιτική, ναι, που εξάγγειλε ο κ. Μητσοτάκης και να μην επιλέξουμε μόνο τις γραμμές. Ακόμα και για αυτές θα σας πούμε. Λοιπόν, αυτό που σε πολύ συγκεκριμένους άξονες μπορούμε να σας πούμε είναι ότι τι είπε, ότι παραμένει και συνεχίζεται η ίδια αντιλαϊκή και άθλια πολιτική για τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και για τους φτωχούς αγρότες στην νεολαία, ότι δηλαδή ψήφισαν όλοι μαζί με τα τρία μνημόνια που έχουν ψηφίσει. Αυτό δηλαδή που παραμένει είναι το επίπεδο ζωής του λαού αυτής της χώρας. Το δεύτερο, μιλάει για την εξέλιξη, τη συνέχιση των ιδιωτικοποίησεων. ΔΕΗ, λιμάνια, αεροδρόμια, τα πάντα, ό,τι έχει απομείνει, οδεύει προς πλήρη ιδιωτικοποίηση. Το τρίτο που είπε είναι την ένταση της καταστολής, κυρίως δηλαδή την εφαρμογή της λογικής νόμος και τάξη, με στόχο βασικά, πέρα από αυτά που επικαλείται, τους αγώνες που θα αναπτυχθούν έτσι κι αλλιώς από τους εργαζόμενους απέναντι στην πολιτική. Συγνώμη, που θα συνεχιστεί. Τρίτον, στα πανεπιστήμια και η κουβέντα περί κατάργησης του ασύλου είναι θέμα που εμπίπτει στους αγώνες των εργαζομένων, κύριε Μπαλού. Ναι, βεβαίως, επιτρέψτε μας να σας πούμε και νομίζω ότι πρέπει Μάλλον οι καθηγητές δεν μπορούν να κάνουν μάθημα και οι φοιτητές να κάνουν μάθημα επίσης. Κοιτάξτε, οι λόγοι που κάποιος καλύπτει την πολιτική του είναι πολύ συχνό φαινόμενο να υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο έχει στρωθεί το έδαφος να το αποδεχτεί ο λαός, ως υποτίθεται ότι αυτό είναι το κύριο ζήτημα. Διότι το άσυλο βαφτίζεται ως χτύπημα του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά το οργανωμένο έγκλημα δεν υφίσταται μέσα στα πανεπιστήμια έτσι κι αλλιώς. Πλαίσιο υπήρχε και πριν για την αντιμετώπιση του. Δηλαδή στο Αριστοτέλειο δεν γίνεται διακίνηση ναρκωτικών? Διακίνηση ναρκωτικών γίνεται και έξω από το Αριστοτέλειο. Όχι, όχι. Γίνεται μέσα στο Αριστοτέλειο σας ρωτάω. Θα μιλήσουμε για το σύνολο της αντιμετώπισης των ναρκωτικών. Γίνεται παντού. Όχι, για τα πανεπιστήμια. Ναι, εγώ θα σας πω όμως ότι όποιος ενδιαφέρεται. Θα με αφήσετε να σας πω. Παρακαλώ. Αν όποιος ενδιαφέρεται για το χτύπημα των ναρκωτικών, ναι, τότε δεν θα ψηφίζει τους ελεγχόμενους τόπους για να καπνίζει η νεολαία χασίς που έχει ψηφιστεί στην Βουλή, ναι, ούτε θα είναι οπαδός της διακίνησης, μάλλον του διαχωρισμού μαλακών και σκληρών, ούτε θα στηρίζει ένα σύστημα το οποίο και εμπορεύεται νόμιμα, παράνομα τη διακίνηση των ναρκωτικών, και νομίζω ότι καλλιεργείται μέσα στην ίδια, μέσα σε αυτό το σύστημα, μάλιστα, τα ναρκωτικά. Άρα λοιπόν αυτά νομίζω είναι περί υποκρισίας για να επιτευχθούν άλλοι στόχοι και άλλες βλέψεις που έχει η κυβέρνηση. Επιτρέψτε όμως να ολοκληρώσω και γι' αυτό μου λέτε για τα, ναι, φορολογικά. Κοιτάξτε, εδώ πίσω από αυτό που μιλάνε για την φορολογική απαλλαγή κρύβεται και η επόμενη απέτηση των επιχειρηματιών. Μέχρι σήμερα ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις τους στις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις με την ανατροπή όλων των εργασιακών ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δηλαδή, ο εργαζόμενος έγινε πιο φτηνός και παρήγαγε περισσότερα κέρδη. Τώρα εξελίσσεται πιο γρήγορα και τα νέα δωράκια, γιατί η φορολογία κυρίως θα αφορά τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι τις μικρές λαϊκές οικογένειες αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι τσακίζονται σε αυτή την πορεία της περιβόητης ανάπτυξης. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ιστορία, αυτοί που θα κερδίσουν θα είναι μεγάλοι όμιλοι ξανά, γιατί για αυτούς είναι η απαλλαγή από τους φόρους και στα μερίσματα και τα κέρδη που λένε, συν τις υπόλοιπες φοροαπαλλαγές, συν την ταχύτητα που επικαλούνται για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, και ταυτόχρονα έρχεται η συμφωνία τους με τις δεσμεύσεις, τις κατευθύνσεις της Κομισιόν που λέει ότι θα διατηρηθούν τα πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ
κοκορεύεται. Πριν από λίγο και η κυρία Καφαντάρη λέει παραδώσαμε τόσο μαξιλάρι. Ελάτε να ολοκληρώσουμε αυτό, σας παρακαλώ. Είναι, κύριε, ναι. Πάνε, δεν είναι αλήθεια αυτό. Ναι, είναι αλήθεια, το οποίο όμως πάρθηκε από τη ζωή των εργαζομένων, από το ξεζούμισμα δεν των εργαζομένων και το αυτοαπασχολούμενο. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Ναι, ναι. Και οι αγορές. Θέλετε τα μισά. Ναι, μ' αφήνετε. Να μιλήσουμε τα μισά. Ποιο έχει πει τα μισά μέχρι τώρα, το κρίνει η ζωή και πια στα ελόγχτα ολόκληρα. Ποιο διαστρεβλώνει, κρίνει η ζωή. Και αυτό κρίνει η ζωή, ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι και οι αγορές, για να συνεχίσω, χαίρονται, γιατί το ίδιο λέει ο κύριος Μητσοτάκης, το ίδιο λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρονται γιατί παίρνονται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν για τις αγορές, δηλαδή για τους επιχειρηματίες, τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις της νέας υψηλής κερδοφορίας τους. Αφού λοιπόν τα ανέτρεψαν όλα, έρχονται να τους απαλλάξουν από εργοδοτικές εισφορές. Την ίδια στιγμή που θα διευρυνθεί η φορολογική βάση, άρα από τη μία τσέπη θα σου παίρνει, από την άλλη τσέπη θα σου ξαναπαίρνει και λίγο να σου αφήσει θα στο πάρει με τη φορολογική βάση. Και από την άλλη, επομένως δεν υπάρχει κάτι θετικό. Κοιτάξτε, θετικό, με συγχωρείτε, επειδή πολλές φορές λένε στο κουκουέ ότι τα βρίσκει όλα μαύρα, νομίζουμε, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό και εμείς καλούμε το λαό να σκεφτεί. Αν μέχρι σήμερα το κουκουέ σε ό,τι έχει πει όχι, έχει επιβεβαιωθεί από τη ζωή. Σήμερα λοιπόν του λέει ξανά ότι έρχεται μια νέα επίθεση στη ζωή του, ότι σήμερα αντιπολίτευση δεν μπορούν να κάνουν τα κόμματα που ψήφισαν αυτά τα μέτρα και σήμερα αυτό που λένε είναι ότι τηρούν τις δεσμεύσεις. Ωραία. Και μπορεί ο ίδιος να κάνει αντιπολίτευση με τους αγώνες του και έχοντας συμπαραστάει το κουκουέ. Κοιτάξτε, ακόμα και από τη συζήτηση νομίζω ότι είναι πολύ φανερό ότι ο λαός δεν μπορεί και δεν πρέπει για άλλη μια φορά να παγιδευτεί σε νέες ψεύτικες υποσχέσεις και σε ένα στοιχείο αναμονής ότι όταν η ανάπτυξη θα προχωρήσει θα έρθει και η ευημερία. Αυτό το αφήγημα υπόθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, υπόθηκε από την προπροηγούμενη, το ετοιμάζει και η καινούργια κυβέρνηση και όλα συνδέονται με την περιβόητη ανάπτυξη. Είναι καθαρό. Η αύξηση στο ΕΠ δεν είναι θετική. Εσείς κύριε Καφαντάρη, δεν έχουμε όσο χρόνο θέλουμε. Μπορείτε να είστε λίγο πιο... Ελάτε κυρία Μπαλού. Πόσες φορές θα με διακόψατε. Επειδή δεν έχουμε χρόνο κυρία Καφαντάρη, βοηθήστε μας. Τα έχετε απαντήσει αυτά. Λοιπόν, κυρία Μπαλού, πείτε μας. Ελάτε κυρία Μπαλού. Λέω λοιπόν ότι είναι φανερό και είναι δεδομένο ότι όταν από τη μια μεριά μιλάνε τα κόμματα αυτά για ανάπτυξη, από την άλλη μεριά η προϋπόθεση του ξεζούμισμα του εργαζόμενου είναι δεδομένη. Αυτά πάνε μαζί. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν μπορεί να έχει καμία ελπίδα στο να ακουμπήσει στις αντιπολιτεύσεις αυτές που πάνε να γίνουν από τα άλλα κόμματα. Και εδώ ακόμα η κυρία Καφαντάρη, λέγοντας ότι το κουκουέ δεν ψήφισε τον κατώτατο μισθό να αυξηθεί, κρύβει ότι ο νόμος Βρούτσια-Χτσιόγλου ουσιαστικά υπονομεύει τη δυνατότητα των εργαζομένων να διεκδικούν την αύξηση του μισθού τους. Διότι υπάρχουν προτάσεις από τις που κατατέθηκαν στη Βουλή με αύξηση των μισθών, τις οποίες δεν ψήφισε κανένας. Και τρίτον, αν θέλετε λίγο σύντομα, γιατί μας μένει μόνο ένα λεπτό. Αν έχει το πάρω εγώ το λεπτό, ή άλλοι το πήραν τα πάντα. Λιγότερο, να το πάρετε εσείς, ολοκληρώστε το παρακαλώ. Λοιπόν, το τρίτο είναι ότι είναι φανερή επίσης η υποτέλεια και αυτής της κυβέρνησης στις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και πλέον υπάρχει μια απόλυτη συμφωνία από όλα τα κόμματα και στις εξελίξεις για τις πρέσπες και τους σχεδιασμούς με τις εξορίξεις κτλ. Είναι φανερό ότι η μόνη δυνατότητα που έχει ο λαός την επόμενη μέρα είναι να μην δώσει καθόλου πίστοση χρόνου, να μην περιμένει τίποτα από όσα του λένε ότι θα του χαρίσουν τάχα, να οργανώσει τις διεκδικήσεις του και μπροστά πάντα, δεν πρέπει να είναι το επίπεδο της άθλιας ζωής που έχουν δημιουργήσει τα κόμματα υπηρετώντας τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εντολές της Κομισιόν, αλλά κυρίως να βάλουν μπροστά τις απαιτήσεις της ζωής τους και τις ανάγκες τους, πώς πρέπει να ζουν το 2020 και 2019. Άρα με αυτό θα παλέψουν, όχι με το ελάχιστο της φτώχειας και της μιζέρια που μας έχουν περάσει με τα τρία μνημόνια. Ναι.